Αυτό που έχει σημασία είναι ότι διαγράφεται μία, ενώ όταν προκήρυξε ή σκέφτηκε να προκήρυξει εκλογές ο Τσίπρας, θεωρούσε ότι θα κάνει εκλογικό περίπατο, γρήγορα φάνηκε ότι δεν θα είναι έτσι. Έδωσε μία κίνηση η οποία στηρίχτηκε στο μυαλό του στο αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, συντριπτικό όχι, και στις δημοσκοπήσεις που υπήρχαν τότε, που του δίνανε πάνω από 40%, όταν τα πράγματα όμως ήρθαν, όταν ήρθε η ώρα να προκηρυχθούν οι εκλογές και να γίνουν σκοπήσεις, διαπιστώθηκε ότι πάμε για ντέρμπι. Mm-hmm. Όταν διαπιστώθηκε ότι πάμε για ντέρμπι και ότι υπάρχει περίπτωση η Νέα Δημοκρατία να επανέλθει στην κυβέρνηση, τότε παρατηρήθηκε μια αντισυσπήρωση στον χώρο της ευρύτερης αριστεράς και κέντρο-αριστεράς, και αυτό ξανάδωσε στο ΣΥΡΙΖΑ ένα προβάδισμα, όχι πολύ μεγάλο, αλλά σταθεροποιημένο θα έλεγα, το οποίο φαίνεται πως θα κρίνει και αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Έτσι για να το πούμε καθαρά. Άρα λες ότι αυτό το κλίμα των προηγουμένων ημερών ουσιαστικά πίεσε κέντρο-αριστερές ή πιο αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ δυνάμεις? Αυτό είναι ακριβές. Πρέπει να πούμε ότι το ντέρμπι δεν προέκυψε επειδή η Νέα Δημοκρατία ανένυψε πολιτικά και εκλογικά, κυρίως λόγω της αποδόμησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι στο χώρο οργανωτικά του ΣΥΡΙΖΑ είχαμε μια διάσπαση και πάρα πολλές διαρροές μεγάλης έκτασης, διαρροές μεσαίων στελεχών. Δεύτερον, γνωρίζουμε ότι η παραδοσιακή εκλογική βάση του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το 4%, είχε ένα μεγάλο σπάσιμο, όχι μόνο λόγω της δημιουργίας λαϊκής ενότητας, αλλά και πάρα πολύ απογοητευμένη. Και τρίτον, ξέρουμε πάρα πολλούς από αυτούς οι οποίοι πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ το 2012 και τον Ιανουάριο του 2015, αυτοί που αποτελούν τον μεγάλο ΣΥΡΙΖΑ, όχι τον μικρό ΣΥΡΙΖΑ του παρελθόντος, το ΣΥΡΙΖΑ του 36%, οι οποίοι γιατί πήγαν εκεί? Πήγαν γιατί αγάπησαν τον Τσίπρα ή αγάπησαν τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ? Καθόλου. Πήγαν ελπίζοντας ότι θα τερματίσει τις μνημονιακές πολιτικές που τους κατέστρεφαν. Είναι κυρίως άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στον κρεμό, έχουν πέσει στον κρεμό ή βρίσκονται στο χείλο ή πολύ κοντά, τέλος πάντων, στο να πέσουν. Και αυτοί οι άνθρωποι ήλπιζαν αυτό. Βεβαίως όταν τον Ιούλιο είδαν τις τάβλες κλειστές, όταν έσφιξαν πολύ τα πράγματα, έβγαλαν ένα στεναγμό ανακούφισης όταν έκανε τη στροφή ο Τσίπρας και έγραψε συμφωνία που οδήγησε στο τρίτο μνημόνιο. Είναι αλήθεια, αλήθεια αυτό. Mm-hmm. Αν την άλλη πλευρά όμως, τώρα που αυτό έχει απομακρυνθεί ως βίωμα χρονικά, κάπως έχει απομακρυνθεί, δεν είμαστε στη φάση του σοκ, το κόσμο σκέφτεται το λογαριασμό. Το λογαριασμό στο τρίτο μνημονίο θα είναι πολύ βαρύς για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και είναι ακριβώς αυτός ο λόγος που δημιουργεί μια δυσαρέσκεια. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι απέφυγαν τον ξαφνικό θάνατο, την κατάρρευση, αλλά μπροστά είναι ο αργός θάνατος. Και αυτό δεν είναι ότι καλύτερο για ένα κόμμα. Έστω και αν ακόμα οι λογαριασμοί δεν έχουν έρθει, δηλαδή δεν έχει πάει το χαρτί που σου λέει θα πληρώσει το ΣΕΜΦΙ, θα πληρώσει το ΣΕΚΙΝΟ, την υπερφορολόγηση, θα μειωθεί η σύνταξη και όλα αυτά που θα έρθουν στο επόμενο διάστημα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό ήταν ο λόγος άλλωστε που προκήρυξε εκλογές μέσα στο Σεπτέμβριο. Βιάστηκε πολύ και από πλευράς του καλά έκανε. Ήθελε να μην έχει αγγίξει ακόμα τον πολύ κόσμο, να μην έχει το βίωμα του λογαριασμού. Θα το είχε, ας πούμε, ως πληροφορία στο μυαλό του, θα ήξερε εμένα, αλλά δεν θα το είχε μπροστά του, δεν θα το είχε το χαπί. Αυτό λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό και σε όλες αυτές τις συνθήκες, ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν για την ένα προβάδισμα που θα του δώσει νίκη. Αν μπορούμε να μιλήσουμε με απόλυτη σιγουριά, και το μόνο που μπορούμε να πούμε,
γιατί το Στάθιο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα φαίνεται να είναι οι πιθανότητες πέρα αυτού. Το σίγουρο όμως, το στάνταρ είναι ότι στην κυβέρνηση συμμετέχει το ποτάμι και πιθανότατα το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή θα έχουμε, είναι η μικρή εταίροι που θα είναι δίπλα είτε κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ ή κερδίσει η Νέα Δημοκρατία. Άρα δεν συμμερίζεσαι εσύ την άποψη ότι αμέσως μετά τις εκλογές μπορεί να έχουμε μια κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού? Όχι. Όχι μόνο γιατί δεν το θέλει ο Τσίπρας, διότι ο Τσίπρας δεν το θέλει για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Λέει ότι εμείς, ξέρετε, μπορούμε να εφαρμόσουμε μόνοι μας το δίκαιο τρόπο. Εμείς δεν έχουμε ευθύνη μόνο σε αυτούς που έφεραν τη χώρα, θα το έριξαν τη χώρα στα βράχια το 9, όλα αυτά τα οποία λέει ξέρουμε. Θα ήταν, ας το πούμε, αντιφατικό εάν δεχόταν να συγκυβερνήσει την Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως, εάν δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, θα συνέβαινε και αυτό. Αλλά αν μπορεί να γίνει αλλιώς, και φαίνεται πως μπορεί να γίνει αλλιώς. Να συγκυβερνήσει με τα μικρά κόμματα. Υπάρχει και ένας πρόσθετος λόγος, ο οποίος αποκλείει τον μεγάλο συνασπισμό, παρότι πάρα πολλοί ολιγάρχες, πάρα πολλές από τις άρχουσες ελίτ της χώρας, θα ήθελαν το μεγάλο συνασπισμό. Εξού και βλέπουμε και τον Ημαράκη που έχει και δικούς του λόγους να τον έχει βάλει στην προθήκη την Δημοκρατία. Στη βιτρίνα. Τι λέει? Λέει μεγάλο συνασπισμό. Τώρα, τι είναι το πλεονέκτημα του μεγάλου συνασπισμού? Το πλεονέκτημα του μεγάλου συνασπισμού είναι, γιατί δεν θα έχει μόνο ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, θα έχει και ΠΑΣΟΚ και ποτάμι. Έτσι. Λοιπόν, μιλάμε για 4 μεγάλα κόμματα, 2 μεγάλα και 2 μικρά μάλλον, τα οποία θα συγκεντρώσουν μια συντριπτική κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αυτό είναι ένα σοβαρό επιχείρημα για να περάσουν τα μέτρα του Τρίτου Μνημονίου, γιατί θα έρθουν προσεχώς και κρίσιμες ψηφοφορίες, εφαρμοστική νόμη και όλα τα σχετικά. Και είναι σίγουρο ότι θα έχουμε και άλλα ρήγματα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όπως συνέβη και με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας στον παρελθόν. Άρα σου λέει πρέπει να έχει μια συντριπτική κοινοβουλευτική πλειοψηφία, έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα, ακόμα και αν προκύψουν τέτοιου είδους ρήγματα. Αυτό είναι το θετικό. Το αρνητικό είναι, ναι, ότι θα αφήσεις όλο το χώρο της αντιπολίτευσης, και πολλοί το σκέφτονται αυτό, στη Νέα Χρυσή Αυγή, η οποία έχει σταθεροποιήσει την τρίτη θέση, και αν πάει σε μεγάλο συνασπισμό θα είναι εξωματική αντιπολίτευση με όλα τα θεσμικά προβλήματα που θα προκύψουν. Εδώ βλέπετε τους κανόνες του debate και πάει λέγοντας. Και το δεύτερο και σημαντικότερο είναι ότι ο πόνος που θα προκύψει στην κοινωνία την εφαρμογή του Τρίτου Μνημονίου, όλη αυτή η δυσαρέσκεια πιο σωστά κοινωνική απόγνωση, θα πρέπει να εισπραχθεί πολιτικά από κάποιον. Εάν λοιπόν έχει μεγάλο συνασπισμό, αυτή η πολιτική, η κοινωνική δυσαρέσκεια και απόγνωση πολιτικά θα κεφαλοποιηθεί εκ των πραγμάτων από τα κόμματα που θα έχουν μείνει στην αντιπολίτευση. Τι θα είναι αυτά? Η Λαϊκή Ενότητα από τη μία πλευρά και η Χρυσή Αυγή από την άλλη. Αντισυστημικά κόμματα και τα δύο, πολύ διαφορετικές ιδεολογίες βεβαίως, αλλά αντισυστημικά, και έχουν επίσης κάτι κοινό, το ότι στην σημαία τους έχουν δραχμές, την επιστροφή στη δραχμή. Άρα, μέσω μακροπρόθεσμα, βράχι μεσοπρόθεσμα, μπορεί ο μεγάλος συνασπισμός να δώσει μια πολιτική εστάθεια όπως λένε, αλλά μέσω μακροπρόθεσμα μπορεί να είναι υπονομευτικός για το ίδιο το σύστημα, και αυτό το αντιλαμβάνονται στην Ευρώπη, λίγοι στην Ελλάδα, αρκετοί όμως στο Ευρωπαϊκό Ιερατείο. Γιατί άφησες το κουκουέ απ' έξω, θα σου πει κάποιος? Το κουκουέ δεν το έχω αφήσει εγώ, έχει αφήσει μόνο του, έχει βγάλει τον εαυτό του μόνο του. Μάλιστα. Το κουκουέ πάντα ήταν, με το ένα, ήταν εντός εκτός και ήταν αυτά, δηλαδή με το ένα πόδι μέσα στο πολιτικό σύστημα, με το άλλο πόδι έξω. Άρα εσύ λες, το πιθανότερο μοντέλο είναι να έχουμε ένα συνασπισμό κυβερνητικών κομμάτων, είτε με φορά ΣΥΡΙΖΑ, ΠΟΤΑΜΙ, ΠΑΣΟΚ και ΑΝΕΛ, αν μπουν οι ΑΝΕΛ, είτε Νέα Δημοκρατία. Το οποίο θεωρώ το πιθανότερο να μπουν, όχι σίγουρο, αλλά το πιθανότερο. Ωστόσο έχεις πει ότι ακόμη και αν μπουν στη Βουλή οι ΑΝΕΛ, οι βουλευτές τους δεν θα φτάνουν για να σχηματιστεί κυβέρνηση, έτσι πως τη θέλει ο Τσίπρας. Ναι, ναι.
Να, γιατί λοιπόν εξηγήσω ότι η δική σου εκτίμηση είναι ότι στο βάθος κήπος, ναι μεν άμεσα θα ήταν μια λύση ένας μεγάλος συνασπισμός, αλλά μέσω μακροπρόθεσμα θα δημιουργούσε άλλα προβλήματα. Τώρα, ρωτούν πολλοί οι ακροατές ακούγοντάς και στέλνοντάς σου την καλημέρα τους. Και από μένα ανταποδίδω. Πολιτική αντιπαράθεση επί της ουσίας δεν υπάρχει. Υπάρχει αντιπαράθεση προσώπων και ηθικού χαρακτήρα εκφράσεων. Θεωρείς ότι αυτό θα κορυφωθεί όσο πλησιάζουμε στην κάλπη? Ναι, ακριβώς, γιατί δεν υπάρχουν πολιτικές διαφορές και το δραματικό, αν μου επιτρέπει να πω, και αυτό φάνηκε πολύ καθαρά στο debate, είναι ότι με τη χώρα σε τόσο βαθιά κρίση, με ερωτήματα για το πώς θα βγει από αυτή την κρίση, δεν ακούσαμε, ας πάρω την τελευταία κοινή εκδήλωση, δηλαδή το debate, δεν ακούσαμε ούτε μία νέα πολιτική πρόταση. Μία νέα ιδέα, ρε παιδί μου, που να λέει, ξέρετε, στο χώρο εκείνο της οικονομίας ή της βιομηχανίας ή του τουρισμού θα κάνουμε αυτή την καινοτόμα ιδέα, θα εφαρμόσουμε αυτή την καινοτόμα ιδέα. Μία πρόταση, δεν λέω να την εκθέσει αναλυτικά, αλλά να την πει. Δηλαδή, είναι εκπληκτικό αν το σκεφτείς, ότι φάγανε 2,5-3 ώρες, δεν υπήρχε και τίποτα. Τίποτα. Πότε, όταν έχουμε τόσο ζωτική ανάγκη. Και να πω ότι, ωραία, οι ίδιοι τα κομματικά επιτελεία είναι ανίκανα να παραγάγουν νέες πολιτικές προτάσεις και ιδέες. Γιώργο, πολιτικές ιδέες διατυπώνονται σχεδόν καθημερινά σε αυτή τη χώρα. Από ανθρώπους που δεν είναι στην πολιτική. Από ειδικούς επιστήμονες, ακόμα και από δημοσιογράφους, καθηγητές, επαγγελματίες των διαφόρων χώρων. Έξυπνες ιδέες, πρακτικές ιδέες που μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς μεγάλο κόστος ή και χωρίς καθόλου κόστος ή και ιδέες που εξοικονομούν πόρους. Και αν οι ίδιοι δεν μπορούν να παραγάγουν τέτοιες ιδέες, θα μπορούσαν να τις βρουν ή διαβάζοντας ή ρωτώντας τους ειδικούς. Γιατί δεν το κάνουν? Γιατί δεν νιώθουν την ανάγκη. Και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό. Είναι το πιο ανησυχητικό από όλα. Θέλω να σε ρωτήσω, υπό αυτό το κλίμα είναι καθοριστική σημασίας η μεταξύ των δύο τηλεμαχία της Δευτέρας, πιστεύεις? Οπωσδήποτε, δεδομένου ότι το διακύβευμα είναι λόγω και του εκλογικού συστήματος που θα κερδίσει την πρωτιά, θα πάρει το πλήν των 50 ευρώ, άρα γύρω από αυτόν θα γίνει η κυβέρνηση. Τώρα, ρωτούμε... Δηλαδή, πρωτιά σημαίνει και εξουσία. Πρωτιά σημαίνει αναλαμβάνω την εντολή να φτιάξω κυβέρνηση. Σωστά. Όχι, σχηματίζω κυβέρνηση. Σχηματίζω κυβέρνηση. Ερώτημα άλλο ακροατών. Ο Σταύρος Λιγερός θεωρεί ότι μετά από αυτή την εκλογική διαδικασία και έτσι όπως εξελίσσεται, τελείωσε το αφήγημα της εξαετίας μνημόνιο-αντιμνημόνιο. Το λένε πολλοί πολιτικοί αρχηγοί. Ναι, το λένε γιατί τη βολεύει πάρα πολύ. Και το λένε και διάφοροι άλλοι που επίσης βολεύονται. Τι πάνε να πει μνημόνιο-αντιμνημόνιο? Το λένε λες και πρόκειται για μία αντίθεση για το φύλλο των αγγέλων. Κάποιου θεολογικού τύπου διαφωνία η οποία θα διεξήχθη για ένα διάστημα. Δεν είναι έτσι. Το μνημόνιο-αντιμνημόνιο έχει το νόημα μίας θέσης απέναντι σε πολιτικές οι οποίες συσσωρεύουν οικονομικά και κοινωνικά ερείπια. Και αυτό πρόκειται. Και το γεγονός ότι το 2010 ξεκινήσαμε με ένα κόμμα μόνο να είναι μνημονιακό, το ΠΑΣΟΚ, τότε του Γιώργου Παπανδρέου, να προσχωρούν στη συνέχεια και οι άλλοι, Νέα Δημοκρατία, ο λαός, Νέα Δημοκρατία, η Δημάρ στη συνέχεια και ως φάτος, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο καθένας για τους δικούς του λόγους και δεν λέω, δεν θέλω να κρίνω αν καλός ή κακός προσχώρησαν, έτσι, για να είμαι ξεκάθαρος. Κάνω μια ανάλυση, σωστά. Αυτό. Τι μαρτυράει? Μαρτυράει ότι η χώρα είναι χειροπόδαρα δεμένη, υπό εκβιασμό. Είδαμε όταν έκλεισε η κάνουλα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τι προέκυψε στη χώρα. Και άρα οφείλουμε να πούμε ότι πράγματι δεν είναι εύκολες οι εναλλακτικές λύσεις. Θα ήταν τυχοδιοκτικό κάποιος να πει, α, ξέρεις, στα παλιά μου τα παπούτσια, εμείς προχωράμε έτσι,
τα τεινάζουμε όλα στον αέρα, στην πραγματικότητα και τα φτιάχνουμε από την αρχή. Δεν γίνονται αυτές τις κοινωνίες. Άρα, η έννοια μνημόνιο-αντιμνημόνιο έχει την έννοια της αντίστασης απέναντι σε πολιτικές, οι οποίες όχι μόνο είναι οικονομικά και κοινωνικά καταστροφικές. Πιο σωστά, δεν είναι μόνο κοινωνικά επώδυνες, είναι και οικονομικά καταστροφικές. Δεν βγάζουν δηλαδή, δεν οδηγούν, δεν είναι μια δύσκολη επώδυνη θεραπεία που οδηγεί σε ένα καλό αποτέλεσμα. Έχει αποδειχθεί αυτό και νομίζω θα συνεχίζει να αποδεικνύεται. Απλά βρισκόμαστε σε κλέσμα. Τι κάνει μια σοβαρή χώρα που βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση? Πρώτα απ' όλα ετοιμάζει ένα εναλλακτικό εθνικό σχέδιο. Το δεύτερο, ένα ολοκληρωμένη στρατηγική για το πώς θέλει να πάει τη χώρα. Το δεύτερο, δημιουργεί θέσεις και ερίσματα για να αντιμετωπίσει τους εκβιασμούς των εταίρων του Ευρωπαϊκού Ιερατείου, των δανειστών συνολικότερα. Και τρίτον, διαμορφώνει και εναλλακτικές. Εναλλακτικές οι οποίες όχι μόνο σε επίπεδο πολιτικών αλλά και σε επίπεδο προσανατολισμού. Διότι μόνο έτσι μπορείς ουσιαστικά να διαπραγματευτείς. Και έχει όπως ο Τσίπρας, ο οποίος πήγαινε σαν παιδική χαρά και έχω χρησιμοποιήσει πολύ νωρίς αυτό τον όρο, όπως θα θυμάσαι, πάρα πολύ νωρίς, πριν καν ακόμα ανέβει στην εξουσία, για να διαπραγματευτεί. Οι Ευρωπαίοι είναι πολύ απεικιοκράτες, έτσι, δεν πέσουν. Λοιπόν, οφείλεις πρώτα απ' όλα να δείξεις ότι αξίζει να σε σέβονται. Πώς αυτό θα το κάνεις, αν είσαι σοβαρός, μετρημένος και κυρίως έχεις ένα εθνικό σχέδιο και σου λένε αυτό και λες όχι αυτό, διότι αυτό οδηγεί εκεί, αυτό και αυτό που λες εσύ είναι εξαιρετικά τεκμηριωμένο και όχι ο μπούσουλας, όχι το πρωτόκολλο του δούνου του. Άρα Σταύρο και το αφήγημα... Αυτό λοιπόν, ναι, συγγνώμη, οφείλεις ξεκάθαρα να το πεις στον ελληνικό λαό. Οφείλεις να το πεις ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα στον ελληνικό λαό. Εύκολες λύσεις στο σημείο που έχουμε φτάσει, Γιώργο μου, δεν υπάρχουν. Επώδυνες λύσεις είναι. Λοιπόν, γι' αυτό και χρειάζεται να είσαι πάρα πολύ καθαρός. Πριν μιλήσεις, όχι για επιστροφή στην δραχμή, αλλά για το ενδεχόμενο να διεκδικήσεις να πας σε μια διαπραγμάτευση όπου λες ξεκάθαρα και στον παιδιά, ξέρετε, εάν δεν μου δώσετε βιώσιμη λύση εντός Ευρωζώνης, θα με υποχρεώσετε, όχι για την επιλογή μου, να πάω σε εθνικό νόμισμα με συντεταγμένο τρόπο και με έναν τρόπο που δεν θα θίξει ούτε εσάς ούτε εμένα ή τέλος πάντων θα δημιουργήσει τις λιγότερες. Εάν όμως δεν είσαι προετοιμασμένος, εάν έχεις δαιμονοποιήσει όλη αυτή τη συζήτηση, όταν όλοι έχουν πλάν B, οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί, οι Γάλλοι, για την περίπτωση που η Ελλάδα επέστρεφε στη δραχμή και η μόνη που δεν είχε ήταν η Ελλάδα, όχι για να το εφαρμόσει, αλλά για να μπορέσει να διαπραγματευτεί. Και ένας λαός ο οποίος πρέπει να έχει ξεκάθαρα τα γλύματα μπροστά του. Μόνο έτσι μπορείς. Και πριν φτάσεις εκεί, ένα εθνικό σχέδιο, το τι θα κάνεις. Ένα εθνικό σχέδιο. Άρα και η φορά του αφηγήματος του... Μη μου χρησιμοποιείς αυτό τον όρο. Ναι. Το μεταμοντέρνο αφήγημα. Το έβαλα εγώ. Το λένε όλοι. Συμφωνώ. Ας μιλάμε για τις πραγματικότητες. Ωραία. Άρα... Τα αφηγήματα είναι τα παραμύθια. Ωραία, έχεις δίκιο. Εγώ οφείλω να πάω με το political correct της προεκλογικής ατζέντα που λένε. Αλλά πες μου, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης λοιπόν λειτουργεί κάπως, θα το πω αδόκιμο μπορεί να είναι, με έναν ακτιβισμό. Δηλαδή λες ότι ναι, είναι μια συζήτηση που θα πρέπει να την κάνουμε συνολικά ως κοινωνία, αλλά η ίδια η πράξη έδειξε ότι ένας μεγάλος ΣΥΡΙΖΑ και έσπασε στα βράχια ως παιδική χαρά στη διαπραγμάτευση. Πόσο μάλλον ένας μικρότερος να λέει ότι αυτόματα θα πάω στην εναλλακτική του εθνικού νομίσματος. Καλά το καταλαβαίνω. Προφανώς για τη λαϊκή ενότητα. Δηλαδή μπορεί η επιθυμία. Μου επιτρέπεις. Δηλαδή μπορεί ως ευχή να ακούγεται καλό λες, αλλά άμα δεν έχεις καν τις προϋποθέσεις, στην ουσία μία ή άλλη είναι. Όχι, ούτε καλό ακούγεται. Α. Εγώ που σου μιλάω θα ήθελα μία βιώσιμη λύση εντός του ευρώ. Mm-hmm. Εάν όμως εντός του ευρώ μου δέσουν τα χέρια και μου δέσουν και τα πόδια, δηλαδή με εμποδίσουν να
ανακάμψει η οικονομία, να πάρω τα μέτρα που χρειάζεται για να ανακάμψει η οικονομία, να εκμεταλλευτώ τις ούκο λίγες λιμνάζουσες αναπτυξιακές δυνατότητες αυτής της χώρας. Θα λέγω όχι είναι λίγες, είναι ούκο λίγες, είπα, είναι πάρα πάρα πολλές. Και μπορούμε να συζητάμε ώρες για αυτές. Εάν λοιπόν θα πρέπει να προσανατολιστώ εναλλακτικά, όχι ότι η δραχμή είναι από μόνη της λύση. Πολλές φορές υπάρχουν τάσεις, και κυρίως στην λαϊκή ενότητα, να τη βλέπουν με ιδεολογικούς όρους. Η δραχμή δεν είναι λύση. Η δραχμή δεν είναι λύση. Δεν μπορεί να είναι το μαγικό κλειδί που σε βάζει στον παράδεισο. Απλά με τη δραχμή μπορεί να έχεις μια δυνατότητα να ασκείς πολιτική. Μπορεί να κάνεις ευλακίες όπως έχει κάνει το πολιτικό σύστημα και έχει οδηγήσει στην κατάσταση που έχει οδηγήσει. Γιατί έχουμε ζήσει και με δραχμή, έχουμε ζήσει και με ευρώ. Όπως είναι αφόρητη υπερβολή να λες θα γυρίσει δραχμή, θα γυρίσει την νεολιθική εποχή, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα πεθάνει η Ελλάδα. Άλλο τόσο ο βλακία είναι να λες ότι με τη δραχμή λύσεις το πρόβλημά σου. Σαφές. Εγώ που σου μιλάω ήμουνα ίσως και με μια ευρωπαϊκή αισιοδοξία και αφέλεια υποστηριχτής του ευρωπαϊκού ενοποιητικού εγχειρήματος. Όμως η Ευρώπη που ξέραμε έχει μεταλλαχθεί. Είχε προβλήματα πάντα, αλλά έχει μεταλλαχθεί και αποκτήσει αφεντικό και ιεραρχία. Έτσι. Και έχει επιβάλει ένα πολύ συγκεκριμένο μοντέλο και κυρίως τον πιο αδύναμο κρίκο, και γίναμε με δική μας ευθύνη πιο αδύναμος κρίκος η Ελλάδα, εφαρμόζει μια πολιτική με τα μοντέρνας απικιοποίησης. Περί αυτού πρόκειται. Και το μνημόνιο μπορεί να έχει μια σειρά αποθετικά μέτρα, γιατί έχει, αλλά η λογική, το κορμός του, οδηγεί σε αυτό που έχει οδηγήσει αυτά τα χρόνια. Θέλω να κλείσουμε σήμερα και θα τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα, να είστε βέβαιος. Και λίγο πριν την κάλπη, θέλω να μεταφέρω ένα ερώτημα ακροατών που το βρίσκω εξαιρετικά όμορφο. Με αυτά που περιγράφει λέει ο Σταύρος Λιγερός, πρώτη προϋπόθεση δεν θα ήταν η χώρα, το τονίζουν αυτό, δεν λέμε για τους πολιτικούς, να αποκτήσει στοιχειωδώς μια σταθερότητα για να συζητήσουμε, και δεύτερον πόσο κοντά βλέπει να έρχονται οι επόμενες εκλογές? Είναι πραγματικά αληθές ότι προϋπόθεση για οτιδήποτε είναι να αποκατασταθεί η πολιτική και η οικονομική σταθερότητα, να φύγουμε από το κλίμα βεβαιότητας που σκοτώνει την οικονομία και το είδαμε πολύ καθαρά όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά και στο εφτάμινο. Το δεύτερο, να αποκτήσουμε ένα πολιτικό σύστημα αντάξιο των αναγκών της χώρας, και θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι και στο ιδεολογικό επίπεδο, αλλά και στο επίπεδο του πολιτικού προγράμματος, αυτό που κατά την ταπεινή μου γνώμη έχει ζωτική ανάγκη η χώρα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πολιτική σκηνή. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου... Αναντίστοιχη λες η πολιτική σκηνή στις αναγκαιότητες της χώρας. Μάλιστα. Αυτό που χρειάζεται η χώρα δεν υπάρχει στην πολιτική σκηνή. Δηλαδή προσωπικά δεν βρίσκω ένα κόμμα που έστω και στοιχειωδώς να πω, ρε παιδί μου, θα το ψηφίζω με ελπίδα αυτό. Έτσι, προσωπικά λέω, είναι μια προσωπική τάση. Ναι. Και αυτό συνέβαινε και τον Ιανουάριο, δεν συμβαίνει τώρα. Έτσι. Γιατί φαινότανε και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε την προετοιμασία για να αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα και οδηγήθηκε στα γνωστά αποτελέσματα. Τα έχουμε πει και στις εκπομπές επανειλημμένως. Δεν μ' αρέσει να κάνω την Κασάνδρα και μιλάω έμεσα ορισμένες φορές, αλλά είναι τα φανερό από τα λεγόμενά μου και από τα γραπτά μου ακόμα περισσότερο. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι το πρόβλημα δεν έχει τελειώσει. Μπορεί η πρώτη αξιολόγηση να περάσει πιο εύκολα, αλλά η δεύτερη, τρίτη αξιολόγηση θα κολλήσει. Ζητάνε πάρα πολλά. Η ελληνική κοινωνία έχει πολύ ψηλό βαθμό κόπωσης. Και δεν είναι εύκολο μια κοινωνία η οποία έφτασε σε ένα επίπεδο ευημερίας, έστω και με τα προβλήματα, να τη βάλεις να φτωχοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό. Είναι να χάσει 20-30% του εισοδήματός σου. Δεν μπορεί να χάσει 50-60. Μπορεί να επιβιώσεις. Αυτό συμβαίνει σήμερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Δηλαδή, όποιος δει την πρωτεύουσα, το ευρύτερο συγκρότημα, καταλαβαίνει.
Βεβαίως υπάρχει ακόμα κάποιο λίπος σε ορισμένα κοινωνικά στρώματα. Αλλά και αυτό το λίπος θα τελειώσει κάποια στιγμή. Ενώ υπάρχουν αποθέματα, καταλαβαίνεις, από την καλή εποχή ή τέλος πάντων από την εποχή που υπήρχε εισόδημα, να μην την πούμε καλή γιατί είχε και προβλήματα, αυτή μας οδήγησε εκεί που μας οδήγησε, υπάρχουν. Αυτά όμως θα εξαντληθούν. Δεν υπάρχει προοπτική. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι παραγωγική ανασυγκρότηση. Όλοι μιλάνε για αυτή, αλλά κανείς δεν μπαίνει στην ουσία. Λέει συγκεκριμένα. Έτσι. Μιλάνε με δημοσιονομικούς, μακροοικονομικούς όρους. Ξέρεις τι σημαίνει ανάπτυξη? Σημαίνει, αγαπητέ μου, ας πω ένα παράδειγμα που θα είναι πολύ προκλητικό. Η Ελλάδα δυστυχώς δεν πουλάει ψηλή τεχνολογία, πουλάει τουρισμό. Εγώ, ο οποίος ας πούμε είμαι και αριστερός, αυτό θέλω, αν κάπου με κατατάξεις, ναι, θα με κατέτασες λίγο ότι έχω αριστερές ιδέες, όχι με την τυπική έννοια του όρου, θα σου έλεγα ότι πρέπει να διαλέξεις 20 παραλίες, να τις κλείσεις, να τις βρώσεις σε 7 στερά ξενοδοχεία, με πολύ συγκεκριμένους όρους. Θα παραβιάσεις την αρχή του συντάγματος, όλες τις παραλίες είναι ελεύθερες στο λαό? Ναι, πρέπει. Αυτό είναι μία, το λέω με αυτό το προκλητικό για να δείξω πώς μπορεί να γίνει. Πάρα πολλά από τα, μιλάω σε ένα επίπεδο τουρισμού, από τις βαχονισίδες, τις ακατοίκητες, θα μπορούσαν να δανειστούν και ανοίγουν στο κράτος για 50-100 χρόνια σε μεγάλες εταιρείες να φτιάξουν ριζόρτ εκεί. Με ελικοδρόμιο, πιο λιμανάκι. Θα μπορούσε δηλαδή να αξιοποιήσει. Τι να σου αναφέρω? Να σου αναφέρω τον Αμβρακικό κόλπο που είναι ένα φυσικό διβάρι τεραστίων διαστάσεων και θα έπρεπε να τροφοδοτεί με ψάρι φρέσκο όλη την Ευρώπη? Έχει το άκτιο δίπλα το αεροδρόμιο. Α, πρέπει να φτιάξεις βιολογική καλλιέργεια γύρω-γύρω να μην ρίχνουν τα φυτοφάρμακα. Θα έπρεπε να φτιάξεις βιολογικό καθαρισμό στην αμφιλοχία. Αυτό είναι ανάπτυξη. Υπάρχουν, μπορούμε να μιλάμε ώρες για αυτά. Ώρες. Όταν λέμε ώρες, ώρες. Ακολουθεί debate πολιτικών υποψηφίων. Σ' ακούνε αυτή τη στιγμή. Να παίξω και σ' ακούνε. Ναι, θα μπορούσε λοιπόν να πούμε ώρες. Ποτέ σε μία συζήτηση τέτοια δεν ακούστηκαν κάποιες συγκεκριμένες επεξεργασμένες προτάσεις. Αντίθετα, πριν από χρόνια διάβασα ένα άρθρο, δεν είναι δική μου, ενός Έλληνα επιστήμονα από το εξωτερικό, που έλεγε ότι τη λιματολάστρα την ψιτάλια, αντί να τη στέλνουμε να την επεξεργάζεται πληρώντας πανάκριβα το εργοστάσιο του κ. Μπόμπολα, θα έπρεπε με φορτηγίδες να την πηγαίνουν σε ένα, είχε πει και μια έτσι ερημονήσει, το οποίο ήταν κοντά στη Φαλκονέρα, να την εναποθέτουμε για 20 χρόνια. Μετά αυτό, ακριβώς λόγω του ότι θα ήταν πρόσφορο, θα είχε τροπική ανάπτυξη και θα μπορούσε να αποτελέσει ένα εξαιρετικό ριζόρτ, τροπικό νησί μέσα στο Αιγαίο, που θα μπορούσε να είναι πηγή πια άλλου πλούτου τουριστικού. Προσπαθώ να εξηγήσω, λέγοντας έτσι παραδείγματα, ότι υπάρχουν τεράστιες γυμνάσεις αναπτυξιακές δυνατότητες. Παντού. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα, συνέχεια μαζί σου. Είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον όταν μιλάει κανείς μαζί σου. Σε ευχαριστούμε. Καλά. Πολύ γρήγορα. Θα έχουμε σύντομα εκλογές. Ξανά. Δεν θα το έλεγα. Θα το έλεγα. Νομίζω πως θα διαμορφωθεί μια πλειοψηφία η οποία για το επόμενο διάστημα, διότι μιλάω για το ορατό μέλλον, θα είναι δύσκολη η καιρή και δεν μπορεί κανείς να μιλήσει με όρους τετραετίας. Θα διαμορφωθεί μια κυβέρνηση η οποία θα διεκδικήσει τετραετία. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει. Ενώ θα διεκδικήσει να εξαντλήσει τετραετία. Αλλά η καιρή είναι δύσκολη και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει πάντα στη γωνία ο κίνδυνος μιας τυφλής κοινωνικής έκρηξης. Αν τα πράγματα δεν πάνε καλά και η κοινωνική απόγνωση δεν βρίσκει διέξοδο. Μέχρι τώρα έβρισκε διέξοδο στην ελπίδα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα τερματίσει τις μνημονιακές πολιτικές. Τέτοια ελπίδα δεν υπάρχει πια, γιατί ούτε η Χρυσή Αυγή,
ούτε η Λαϊκή Ενότητα που είναι κόμματα που εναντίον του μνημονίου δεν φαίνεται πως μπορούν να γίνουν κόμματα εξουσίας και άρα να τερματίσουν αυτές τις πολιτικές. Άρα μπουκώνει το πράγμα και όταν βάζεις νερό στη φωτιά και κλείνεις ερμητικά την κατσαρόλα το ενδεχόμενο να γίνει κάποια στιγμή έκρηξη αν δεν εκτονώνεται ο ατμός υπάρχει. Αυτό μας διδάσκει η φυσική και στην κοινωνία ισχύουν κάτι, ισχύει κάτι παρεμφερές έστω και αν δεν μπορεί να ξέρει κανείς ότι σίγουρα θα συμβεί και πότε βεβαίως θα συμβεί. Έτσι δεν μπορεί να το ξέρεις αλλά υπάρχει αυτό το κίνδυνο.